μια γριά. Ο γέρος και η γριά είχαν φτάσει στα βαθιά τους γεράματα. Δεν είχαν καταφέρει όμως μέχρι τότε να αποκτήσουν ένα παιδάκι. Ένα βράδυ, χειμώνας καιρός ήτανε, καθότανε ο γέρος και η γριά γύρω από το τζάκι και ψήνανε κουκιά για να περάσει η ώρα. Εκεί όμως που ψήνανε τα κουκιά, ξέφυγε ένα κουκί από τη φωτιά και τσαφ! Έσκασε πάνω στο ράφι. Σηκώνουνε τα μάτια ο γέρος και η γριά να δούνε που πήγε το κουκί. Μα σαν σήκωσαν τα μάτια και κοίταξαν στο ράφι, τι να δουν. Ένα τόσο δα μικρούτσικο παιδάκι καθόταν εκεί που είχε σκάσει το κουκί. Χαρές πράγματα ο γέρος και η γριά, μην τα ρωτάτε. Τόσο χαρούμενοι ήτανε που αρχίσανε να τραγουδάνε στο παιδάκι για να κατέβει κάτω. Κατέβα να σου δώσουμε ψωμί κι αγκούρι για να σε στείλουμε να φυλάξεις το γαϊδούρι. Κατέβα να σου δώσουμε ψωμί κι αγκούρι για να σε στείλουμε να φυλάξεις το γαϊδούρι. Κι έτσι λοιπόν το παιδάκι κατέβηκε από το ράφι. Ο γέρος και η γριά το πήρανε στα χέρια τους και αρχίσαν να το αγκαλιάζουν και να το φυλάνε. Και επειδή το παιδάκι ήταν μικρό και ανάποδο σαν να βγήκε από κουκί, το ονομάσανε Μισοκολάκι. Και λέει ύστερα η γριά στο Μισοκολάκι, να πας τώρα έξω παιδί μου και να κάτσεις πάνω στη σικιά να την προσέχεις και να τρως κι όσα σήκωσε κάμει όρεξη. Και να σου λοιπόν ο Μισοκολάκης έτρεξε έξω, ανέβηκε πάνω στη σικιά και έκατσε. Ύστερα από λίγο όμως τον είδε μια λάμια και η λάμια ήθελε να τον εφάει το Μισοκολάκι. Πήγε λοιπόν η λάμια, στάθηκε κάτω από τη σικιά και άρχισε να τραγουδάει για να τον καλοπιάσει. Εσύ θες να με φας! Αλλά αυτή συνέχισε να τραγουδάει για να τον καλοπιάσει. Τα καλά μου, τις γίδες μου, τα προβατά μου, τα παλάτια μου, να σε τρώω. Μα τα καλά μου, τις γίδες μου, τα προβατά μου, κατάφερε να πείσει το Μισοκολάκι να κατέβει. Μα σαν πήρε ο Μισοκολάκης ένα σήκω στο χέρι του και άρχισε να κατεβαίνει για να το δώσει στη λάμια. Απλώνει μια κι αυτή το χέρι της και χρά! Αρπάζει το Μισοκολάκι και το πετάει μέσα στο σακούλι της. Και ξεκίνησε να το πηγαίνει στο σπίτι της για να τον εφάει. Μα εκεί που πηγαίνανε στο σπίτι της λάμιας, άρχισε ο Μισοκολάκης να φωνάζει μέσα από το σακούλι και να λέει «Θέλω να κατουρίσω!» «Κατούρα εκεί μέσα!» λέει η λάμια. «Μα πώς να κατουρίσω εδώ μέσα, θα τα κάνω όλα χάλια!» «Καλά, θα σε βγάλω!» λέει αυτή. Μα σαν έπιασε και τον έβγαλε το Μισοκολάκι μέσα από το σακούλι, έτσι μικρούτσικος όπως ήταν αυτός, το έβαλε στα πόδια και το έσκασε. Και να σε τώρα ο Μισοκολάκης γύρισε πίσω στο σπίτι του, ανέβηκε πάλι πάνω στη σικιά και έκατσε. Αλλά η λάμια δεν το ξέχασε το Μισοκολάκι. Την άλλη μέρα, να σου την πάλι, ήρθε και στάθηκε κάτω από τη σικιά και άρχισε πάλι να του τραγουδάει για να τον καλοπιάσει. Κατάφερε και για δεύτερη φορά το Μισοκολάκι να κατέβει. Σαν πήρε όμως πάλι ο Μισοκολάκι σε ένα σήκο για να το δώσει στη λάμια και σαν άπλωσε το χέρι του, άπλωσε και η λάμια το δικό της χέρι και χρά! Αρπάζει πάλι το Μισοκολάκι και το πετάει μέσα στο σακούλι της.
ξεκίνησε να τον πάει σπίτι της. Και στον δρόμο, πάλι τα ίδια μη σοκολάκες. Φώναζε μέσα από το σακούλι και ζητούσε από τη Λάμια να τον βγάλει. Αλλά πού να τον βγάλει αυτή τώρα. Ήξερε πως αυτός θα το έσκαγε. Και μια και δυο κίνησαν και φτάσανε στο σπίτι της Λάμιας. Και εκεί, στο σπίτι της Λάμιας, περίμενε η κόρη της, η Μαρούλα. Και πάει η Λάμια και λέει στην κόρη της τη Μαρούλα: Μαρούλα, σε έφερα ένα μεζέ πρώτης τάξεως. Αύριο που είναι Κυριακή, εγώ θα πάω στην εκκλησία. Και εσύ θα τον εσφάξεις και θα τον εφορνήσεις. Και θα καλέσουμε κι όλους τους συγγενείς να φάμε να ευχαριστηθούμε. Από εκείνο το βράδυ κοιμηθήκαν αυτές σαν τα καλά του Θεού. Και ξημέρωσε άλλη μέρα Κυριακή. Και η Λάμια ξύπνησε και πλήθηκε και φτιάχτηκε και πήγε στην εκκλησία. Και ύστερα από λίγο ξύπνησε και η Μαρούλα. Και κατέβηκε κάτω στην αποθήκη εκεί που είχαν κλεισμένο το μισοκολάκι. Ζέστανε το φούρνο και ύστερα πήγε και πήρε το φτιάρι και έβαλε πάνω το μισοκολάκι για να τον εφουρνίσει. Μα σαν τον έβαλε το μισοκολάκι πάνω στο φτιάρι, αυτός θωρείς και πίτιδες το έκανε, άρχισε να κουνιέται σαν να μην έχει καμία ισορροπία. Και άρχισε η Μαρούλα να του λέει: Βρε, σταμάτα να κουνιέσαι, θέλω να σε φουρνίσω. Δεν ξέρεις εσύ να φουρνίζεις, λέει αυτός. Βρε, σταμάτα να σε φουρνίσω, θα βρω τον πελάμη από τη μάνα μου. Δεν ξέρεις εσύ να φουρνίζεις. Άμα θες να κατέβω εγώ από το φτιάρι, να ανέβεις εσύ για να σου δείξω πώς φουρνίζουν. Εντάξει, λέει και αυτή. Και πράγματι, κατέβηκε ο μισοκολάκης από το φτιάρι και ύστερα από λίγο ανέβηκε η Μαρούλα. Δεν πρόλαβε όμως η Μαρούλα να ανέβει καλά-καλά πάνω στο φτιάρι και κάνει μια μισοκολάκης χρωά και τη ρίχνει μέσα στο φούρνο τη Μαρούλα. Παίρνει μετά και ένα μαχαίρι και της κάνει χρωά και της κόβει το κεφάλι. Παίρνει ύστερα το κομμένο το κεφάλι της Μαρούλας και πηγαίνει μέσα στο δωμάτιο, το βάζει πάνω στο κρεβάτι, τραβάει και το σεντόνι για να φέρνει τη Μαρούλα σαν να κοιμάται. Και ύστερα έφτασε το μεσημέρι. Και η Λάμια γύρισε από την εκκλησία και πήγε μέσα στο δωμάτιο και είδε το κεφάλι της κόρης στο κρεβάτι και νόμιζε ότι κοιμάται και είπε: Άσε το να κοιμηθεί το κορίτσι, φαίνεται θα κουράστηκε από το φούρνισμα. Και πήγε η Λάμια και έβγαλε το φαγητό από το φούρνο και έστρωσε τραπέζι. Κι ήρθαν οι συγγενείς όλοι και άρχισαν να τρώνε και να πίνουν. Μα η ώρα περνούσε και η Λάμια άρχισε να ψάχνει την κόρη της και να λέει: Μαρμαρούλα, έλα να φας, πέρασε η ώρα. Μαρμαρούλα, έλα να φας, θα κρυώσει το φαγητό. Αλλά αντί για τη φωνή της Μαρούλας, ακούστηκε μια άλλη φωνή. Η φωνή του μισοκολάκη. Και η φωνή αυτή έλεγε: Μαρούλα, τρως, Μαρούλα, κράζεις τι τρως και δεν αναγουλιάζεις. Μαρούλα, τρως, Μαρούλα, κράζεις τι τρως και δεν αναγουλιάζεις. Σαν άκουσε αυτά τα λόγια η Λάμια, πετάχτηκε να βρει από πού ακουγόταν η φωνή. Έτρεξε μέσα στο δωμάτιο, τράβηξε το σεντόνι και είδε το κεφάλι της Μαρούλας κομμένο. Τότε κατάλαβε ότι ο μισοκολάκης το έκανε αυτό και είπε: Μωρ, τι συμφορά είναι αυτή. Αυτό το παλιόπαιδο μισοκολάκης με την έκανε τη φάρσα. Και άρχισε να τρέχει μέσα στο σπίτι για να βρει που ήταν ο μισοκολάκης.